Γεια σας. Τι γίνεται με το κύπελλο του Παναθηναϊκού, ήταν στο Τάσο? Πώς ήρθε τώρα αυτό? Όλα, κομπλέ. Όλα, okay. Κομπιλέ που λέγαμε και στον Πειραιά. Ναι. Κομπιλέ, κομπιλέ όλα. Λοιπόν, όλα, okay. Έχει τώρα, έχει βαλτώσει η ιστορία? Όχι, γιατί? Α, τι εσύ πετάει στον Τάσο, ρωτάω και σε απαντάει. Να βοηθήσουν τη συζήτηση. Τι είναι από το Βοτανικό, λες? Ναι. Εντάξει, για το Βοτανικό... Προχωράει κανονικά. Υπήρχε μια διαφορά μεταξύ των δύο δημάρχων. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι, κάτω κάτω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός που ήρθε ο Δούκας κατηγορεί τον Μπακογιάννη ότι τους τελευταίους μήνες δεν έκανε κάποια πράγματα, υπήρχε, πήγε πίσω το έργο. Okay. Υπήρχε ένα θέμα με τις χρηματολογικές εργασίες, ναι, όπου είχαν εξασφαλιστεί κάποια χρήματα, τελείωσαν αυτά τα χρήματα και δεν είχαν πολύ ωραία το βγάλει άλλα. Αλλά λέει τώρα ότι, ότι αυτό το θέμα... Ναι, τώρα το έχει πάρει η κυβέρνηση, το έχει πάρει. Όχι. Τι την αναπλάτησε? Δεν έχει πάρει την εταιρεία. Έχει βγάλει από το ΔΣ το... Ναι, έβγαλε το Δήμο. Είναι ο οργανισμός που είναι όλοι μέσα. Ναι, όχι, όχι. Ο, ναι, ο Δήμος πλέον δεν έχει τον έλεγχο του οργανισμού. Έχει και ο Δήμος στο Μαρίδιο. Άλλο αν έχει συμμετοχή. Και έχει συμμετοχή και στα έργα τα τριγύρω. Άλλο αν έχει συμμετοχή, σου λέω. Αλλά το έχει πάρει η κυβέρνηση, δηλαδή. Την, πώς το λένε, είναι λίγο μπλέξιμο, αλλά λένε ότι αν βγει. Ναι, αν βγει η οικοδομική άδεια. Η οικοδομική άδεια, αυτό ξέρω εγώ, είναι η τελευταία ενημέρωση που είχα. Η οικοδομική άδεια είναι ένα. Θα είναι το σπίρ για να βγει, να γίνει η δουλειά. Σπίτου, να γίνει η δουλειά. Ναι, 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 να τρέξουν, ναι, όλοι μετά. Για να θεώσει τις οικοδομικές. Και εγώ ξέρω αυτό που είπε ο Τάσος. Και εγώ το ξέρω ότι αυτό το πράγμα με τις χρηματολογικές εργασίες κάποια στιγμή θα ξεμείνει. Και για να θεώσει τις άδειες όμως. Ή καθυστερήσεις. Οκ, αυτό είναι αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα για το... Σήμερα το απόγευμα έχουμε επιστροφή στις προπονήσεις. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιοι από τις τραυματίες θα μπορούν να, αν θα είναι κάποιοι στη διάθεση του προπονητή. Μένει να δούμε πώς θα είναι ο Χουάνκαρ και πώς θα γυρίσει και ο Χουάνκαρ και ο Βέρμπιτς, πώς θα γυρίσουν και οι δύο. Πιστεύω ότι ο Σέκεφλ δεν θα έχει θέμα. Mm-hmm. Είχε μια μικρή ενόχληση στο τελευταίο παιχνίδι, γι' αυτό έμεινε εκτός αποστολής. Θα υπάρχει επιστροφή του Αράο, ο οποίος θα παίξει στο κέντρο της άμυνας, πιθανό λόγο εγώ μαζί με τον Ούγκο. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε τους δύο Βραζιλιάνους στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει, και θα ισχύσει μια προετοιμασία για να μάθει την Κυριακή, που είναι ένας πολύ μεγάλος τελικός, διότι ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα, το είπαμε και χθες, τη νίκη βέβαια. Από εκεί πέρα σίγουρα, επειδή πιθανότατα θα μεσολαβήσουν μετά δύο εβδομάδες διακοπής, γιατί σήμερα μάλλον θα περάσει η αναβολή, καταλαβαίνετε ότι εάν η ομάδα πάει με αρνητικό αποτέλεσμα σε αυτή τη διακοπή, θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της εσωστρέφειας μετά. Ήδη μουρμούρα, μετά το Ηράκλειο υπάρχει πολύ εσωστρέφεια. Οπότε είναι και ένας λόγος παραπάνω αυτό, να η ομάδα να παίξει καλά και να πάρει αποτέλεσμα. Εντάξει, φέτος με το Ολυμπιακό καλά τα έχει πάει. Μάλλον, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στο πρώτο χρόνο στο Καρισκάκι που διακόπηκε λόγω της κοντίδας και του Χουάνκαρ. Έχει κερδίσει τη Λεωφόρο 2-0. Έχει περάσει στο κύπελο στα πέναλτι μεν, αλλά με πολλές απουσίες στο το Παναθηναϊκός, όπως τη θυμάμαι. Λίγο καλύτερο στο Ολυμπιακό ήταν και πέρασε. Γενικά τα πάει καλά. Πρέπει να ολοκληρώσει τις καλές του εμφανίσεις. Πάντως είναι σε διαφορετική πορεία τώρα ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε διαφορετικές συνθήκες. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι μέσα στην αρνητικότητα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα. Ναι, ναι. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο, εντάξει, το αποτέλεσμα μετράει, το συζητάω, ναι, και αυτό μετράει πιο πολύ. Αλλά αν δούμε λίγο την απόδοση της ομάδας, πρέπει να ομολογήσουμε ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Άρη και με τον Νάφη δείχνει ότι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν στα προηγούμενα. Δηλαδή, πιστεύω ότι το μάζο τον Νάφη 10 φορές να γίνει, 9 φορές με τις ευκαιρίες που έχει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Έτσι. Mm-hmm. Με τον Άρη πήρε μια νίκη πολύ εύκολη, που αντιμετώπισε τον Άρη που μετά από 3 μέρες πήρε χέρι με την ΑΕΚ 3-3, ναι, έκανε ένα πολύ καλό ημίωρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι τα τελευταία δύο παιχνίδια είναι καλά. Για να μπορέσει όμως αυτό να το... θα πρέπει να το συνεχίσει και να παίξει καλά και στο Καρισκάκι και να πάρει αποτέλεσμα. Κοίτα, δεν υπάρχει κάτι. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι με τη Λαμία θα μπορούσε να έχει πάρει ευκολότερα το αποτέλεσμα, γιατί βομβαρδίζει το τέλος. Καλά, εντάξει, με τη Λαμία ήταν άναρχος όμως ο τρόπος που έπαιζε. Αλλά γίνονται ευκαιρίες το ένα τ' άλλο. Απ' την άλλη θα μπορούσε να έχει χάσει την Κυφσιά, Ναι, βέβαια θα μπορούσε να έχει χάσει την Κυφσιά. Στην Κυφσιά ήταν άθλιος ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ήταν καλός με τον Όφη και με τον Άρη. Αλλά με τον Όφη ήταν πολύ καλός. Τώρα σε αυτό το τελευταίο. Μετά το πρώτο μισάωρο. Ναι, αλλά όχι στο τελείωμα. Δεν το τελείωσε καλά. Το δοκάρι τώρα του Ιωαννίδη. Δεν χάνεται, ρε παιδί μου, από τον Ιωαννίδη αυτό το πράγμα. Ποιο λες, το δοκάρι? Βέβαια. Τον έχει πέσει και ο τερματοφύλακα εκεί. Δηλαδή
Ναι. Και είναι ο Ιωαννίδης τώρα. Δεν είναι ένας που βγαίνει απέναντι στον Αφρικανό μια φορά το χρόνο. Επειδή υπάρχει παίκτης, προσπαθεί να το τελειώσει με τούβλο. Ναι, δεν μπορεί να το πλασάρει για να το κάνει. Όχι, δεν μπερδεύει. Που λέτε με τον Όφη, λέτε. Τον Όφη, ναι. Εντάξει, εκεί πάει με ανάποδα φάλτσα να περάσει την μπάλα από τον τροματοφύλακα. Δεν μόνο του Ιωαννίδη, είναι και άλλες φάσεις. Είναι του Σπόρα η κεφαλιά. Βέβαια. Το Σπόρα η κεφαλιά δεν χάνεται. Του Ούγκο η κεφαλιά. Ναι, το κόρνερ. Είναι πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή. Του σπόραρε κεφαλιά, την έχει ζυγίσει την μπάλα μπροστά του και πηγαίνει με φόρα πάνω της. Ναι. Και πάει και περνάει πάνω. Θέλω να πω δηλαδή. Κάνει ωραία την κίνηση. Υπάρχουν παιχνίδια φέτος τα οποία έχει πάρει ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ χειρότερος από όταν ήταν στο Ηράκλειο. Σωστό γι' αυτό. Το αποτέλεσμα είναι. Δηλαδή, ό,τι σου δίνει τη μία στιγμή μπορεί να στο πάει στην άλλη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με τον Πάοκ στη ρεβάνς στο κύπελλο. Δεν ήταν καλός. Και από εκεί και πέρα από το οποίο πέρασε, το έχει πληρώσει τρεις φορές αυτό. Δηλαδή γίνεται χαμός μετά. Καταλαβαίνετε. Με την Κηφισιά το πλήρωσε. Με την Κηφισιά το πλήρωσε. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω δηλαδή. Εντάξει, και με την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός τι πληρώνει. Την αποβολή του Σέγκεφελτ, η οποία είναι εκτός λογικής. Μέχρι την αποβολή του Σέγκεφελτ, το ελέγχει το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω εγώ κανένα δηλαδή ότι θα γίνει αυτό το πράγμα που γίνεται στο τέλος. Μια σαγλαμάρα πληρώνει. Ξέρεις τι θέλω να πω, ότι δεν είχε με την Κηφισιά 15 ευκαιρίες και δεν έπαιρνε μπάλα μέσα. Όχι, όχι. Αλλά δεν είχε και η Κηφισιά. Η Κηφισιά όλες τις ευκαιρίες έχει μετά το. Μπράβο. Πώς το λένε, μετά την αποβολή. Ότι αυτό που δεν έγινε την Κυριακή, με τόσες ευκαιρίες να μην πάρει την νίκη, πιστεύω ότι σε κάποιο από το επόμενο μάτς θα γίνει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι από τη στιγμή που φαίνεται να έχει βρει μια εντεκάδα ο Τερίμ, δηλαδή αυτή τη στιγμή η εντεκάδα του Παναθηναϊκού είναι μπροστά οι τρεις, Μπερνάρ, Παλάσιος, Ιωαννίδης. Στα χαφ δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί με το Ζέκα. Πιστεύω ότι ίσως επανέλθει ο Ρούμπεν, αλλά οι άλλοι δίνουν ο Τσέρι με τον Μπακασέτα και πίσω είναι ο Κότσιρας ο Μλαντένοβιτς. Και στο κέντρο της άμυνας θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί εκεί υπάρχουν τραυματισμοί. Αν δεν ήταν τραυματισμοί θα ήταν Αράουγκ γιατί πάει. Ναι, δεν έχει βρει ενδεκάδα. Σου λείπουν τρεις παίκτες. Αράουγκ, εγώ λέω. Αράουγκ, τι είπα και εγώ. Ναι, αυτοί οι δύο θα παίξουν, πιστεύω. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα ότι κανένας από τους δύο δεν είναι ακριβώς στόπερ. Δηλαδή ξέρεις. Όχι, Ούγκο είναι. Και αυτό νομίζω περισσότερο κατευθύνει και λιγότερο. Εγώ δεν έχω βγάλει συμπέρασμα για τον Ούγκο ακόμα. Δηλαδή δεν έχει τύχει, ξέρεις, με κάποιον να είναι στρωτό το μάτς να πεις να αυτό είναι. Κοίταξε, Αντώνη, ο Ούγκο δεν έχει καμία σχέση σε αξία με τον Ακαϊντίν, αν θέλεις την άποψή μου. Και νομίζω ότι. Τι διαφορά έχει ο ένας από τον άλλον. Ο ένας ξέρει μπάλα. Ο Ούγκο έχει καλή τεχνική, έχει καλή πάσα. Ναι, και, και σαν τον Μάγνουσον εμένα μου μοιάζει ο Ούγκο. Όχι ακριβώς. Όχι, μακάρι να δω τον Μάγνουσον, αλλά αυτή τη στιγμή όμως έχει στοιχεία που μοιάζουν. Ο άλλος είναι ξεπέταγμα, ο Μάγνουσον έχει ξεπέταγμα. Έχει δηλαδή και είναι και κάτι άλλο. Το Ούγκο Αράο είναι και δύο Βραζιλιάνοι, θα μπορούσαν να συνοηθούνται καλύτερα. Σωστό γι' αυτό. Παίζει και αυτό ρόλο, έτσι. Αλλά ο Ούγκο είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι βελτιώνεται. Ο άλλος δεν βελτιώνεται. Ο άλλος είναι ένας συγκεκριμένος παίκτης που έχει αρνητικά πράγματα. Έχει και κάποια θετικά, αλλά τα περισσότερα είναι αρνητικά. Okay. Απλώς δεν ξέρω αν αυτό το δύο λίμπερο είναι μια καλή. Ένας καλός τρόπος να παίξει τον Ελκαμπή. Δηλαδή ο Ελκαμπή θέλει έναν πάνω του. Κοίταξε, ο Ράο πάει στην μπάλα. Και ο Ούγκο πάει στην μπάλα. Δεν είναι παίκτης. Όχι, δεν λέω ότι κρύβονται. Λέω ότι από στοιχεία, ρε παιδί μου, και είδε την μπάλα περισσότερο στα πόδια του στέλνουν, άρα χάφινε. Ο οποίος κατά περίσταση τώρα, επειδή έχει και όγκο και κορμί και μυαλό. Ναι. Ο Ούγκο όμως το έχει και το μαρκάρισμα. Μάλιστα. Το έχει, άμα δεις, δηλαδή πάει στον παίκτη. Ναι. Εγώ θυμάμαι δηλαδή αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα που έχει γλιτώσει γκολ του Παναθηναϊκού. Δεν σου λέω της Κηφισιάς που ήταν μια αντεπίδευση. Άστο αυτό. Ναι. Σε άλλες φάσεις που έχει πάει πάνω στον παίκτη και έχει κόψει την μπάλα. Το έχει αυτό. Πάντως τώρα που ο Ρούμπεν είναι, πώς το λένε, έχει ξεκουραστεί. Ναι. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα θα είναι, θα είναι περίεργο. Έγινε. Τα λέμε. Συμφωνήσαμε, τα λέμε. Πάμε.